Άιντε μωρέ καπέτου, για με μένα μην παίγεσαι. Αμαλεύω με που σε γλέντα και τώρα μ' απαρνιέσαι. Άιντε νονί μωρέ, νονί μωρίτα, ενάνταλογα. Άιντε νονί καλέ, ενάνταλογάσαι, λέει γονιά στρονάρι. Όνι τα δε. Άιντε κι εγώ μωρέ, κι εγώ πήγα και το δεσά. Άιντε κι εγώ πήγα και το δεσάσε, μα πρόβατα τμήμα. Κι εγώ πήγα και το δεσάσε, μα πρόβατα τμήμα. Άιντε και τα μωρέ και τα κετάλω, πόρτα μου. Άιντε και τα μωρέ και τα κεράνω, πόρταρ πόνιρο. Άιντε και τα μωρέ το κυρό, λιμάριο λεπέρο. Και τα λόγω τα πόνιρο, λιμάριο λεμένο. Άιντε και στρας μωρέ και σκάκε στράψε, με τα άιντε και σκάψω ρε, και σκάψε με τα νύχια του. Άιντε και σκάψω ρε, τα νύχια του και με τα πέταλα του. Και σκάψε με τα νύχια του και με τα πέταλα του. Άιντε βγάζει μωρέ, βγάζει, βγάζει, ανοίξω την καρδούλα μου, να την ελελουδίσω. Να ανοίξω την καρδούλα μου, να την ελελουδίσω. Ωχ, τα λελούδα, τα λελούδα, θέλουν δροσιά τσίρα μου. Ωχ, τα λελούδα, τα λελούδα, θέλουν δροσιά τσίρα μου. Αλλελούδα τελούντρο, σιαντάτσι παρισιά αέρα. Περιμένουμε λοιπόν εδώ στην πλατεία του χωριού, εδώ στην Εστάνη, για να παρακολουθήσουμε αυτό το πανέμορφο έθιμο. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ γύρω-γύρω, όπως θα δείτε γίνεται χαμός. Ήδη κατεβαίνει ένα γκρουπ το οποίο είναι με δημασίες και τραγουδάνε διάφορα τραγούδια. Τώρα δεν τα ακούτε, έχουμε ακόμα κάποια απόσταση. Πάμε να μιλήσουμε με ένα-δύο ανθρώπους εδώ γύρω για να δούμε πώς σας φαίνεται αυτή η υπέροχη γιορτή σημερινή. Πάμε. Να πιάσουμε λίγο τη μαμά εδώ πέρα που η οποία είναι και λίγο έτσι δεν θέλει, είναι λίγο ντροπαλή. Λίγα πράγματα για τη σημερινή μέρα. Κοίτα τι ωραία μέρα που μας έκανε. Έχει πολύ ωραίο κόσμο. Έχει πολύ ωραίο κόσμο. Μπράβο. Είναι υπέροχα σήμερα. Μπράβο. Γιορτάζουμε. Πήγες πάνω. Δεν ανέβηκα. Πρώτη φορά δεν ανέβηκα. Άλλες φορές έχουμε ανέβει. Έχει ανέβει και η κόρη μας. Η κόρη βλέπω εδώ με, τη... με το αγριοσέλινο. Είπαμε είναι αυτό. Ναι, ναι, αγριοσέλινο. Το μαζεύουμε από πάνω. Ανεβαίνουμε. Μόνο εκεί. Μόνο εκεί φυτρώνει. Σοβαρά τώρα αυτό φυτρώνει. Λόγω υψόμετρου φαντάζομαι. Ναι, μόνο εκεί σε αυτό το σημείο. Οπότε είναι και μια ένδειξη ότι ανεβήκαμε. Άμα δείτε άλλο φυτό πάνω στην κλίτσα, σημαίνει ότι δεν ανέβηκαν. Δεν είμαι τασιόνο πιο άλλο φυτό. Μόνο αυτό. Ούτε μαϊντανό, ούτε τίποτα. Αγριοσέλινο μόνο. Λίγα πράγματα για το ωραίο χωριό σου. Το ωραίο χωριό μου, ναι, όντως είναι πολύ ωραίο. Ναι. Εγώ πήγα εδώ σχολείο, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Ναι. Γιατί είναι ένα χωριό γεμάτο, ακόμα είναι γεμάτο, δεν μπορώ να πω ότι αδειάζει όπως άλλα χωριά. Όχι, είναι γεμάτο, όντως το καλοκαίρι γεμίζει πάρα πολύ. Τον Αύγουστο έχουμε πολύ κόσμο. Έχουμε πολλούς ξένους από το εξωτερικό, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Ωραία. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλόξενοι. Ωραία. Σε μένα είναι αλήθεια όλα αυτά, όχι επειδή είναι στην κάμερα. Βεβαίως. Μεταξύ μας. Αλήθεια, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, εξάλλου ναι. Έχουμε και παραδείγματα τωρινά, πρόσφατα. Μπράβο. Για τον
κόσμο. Αγαπάς το χωριό σου. Αγαπάω το χωριό μου και θα τα αγαπάω, ναι. Πώς φαίνεται το χωριό? Πολύ ωραίο, έχει κόσμο. Αντικειμενικά, έτσι να το πούμε. Όχι, είναι πολύ ωραίο χωριό. Έχει κόσμο το καλοκαίρι, στις γιορτές. Είναι ωραίο χωριό. Εγώ προτιμάω τις παραδόσεις μας το καλοκαίρι. Ακολουθώ όλα τα πανηγύρια με τη σειρά. Όλα. Χορεύω πολύ. Και τότε γεμίζουν τα χωριά. Το καλύτερο. Το καλύτερό μου. Νομίζετε ότι τα χωριά τελευταία έχουν αρχίσει και αδειάζουν? Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, αδειάζουν, ναι. Αλλά τα καλοκαίρια στα πανηγύρια, στις εκδηλώσεις πηγαίνει και πιο πολύ και η νεολαία. Ωραία. Και μάθατε εκεί πέρα έχουμε και τον άντρα, έτσι. Ναι, ναι, είμαστε από το Αρτεμίσιο, μισή-μισή. Αρτεμίσιο, Αρτεμίσιο. Μισή-μισή μιλιώτης, πολύ... μισθάνει. Φιλιά από το Αρτεμίσιο, φιλιά από το Ιόνια Channel, φιλιά από την εκπομπή Ζωή στο χωριό. Πολλά φιλάκια. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι γιατί έκανε και καλό καιρό και ανέβηκαν πάνω στο γουλά για να γιορτάσουμε τον Αγιώργη. Έτσι, έχει πολύ κόσμο το χωριό. Μακάρι να είναι κάθε μέρα γιορτή. Εύχομαι τα καλύτερα. Σαν πρόεδρος, πες μας το μυστικό του χωριού, πώς το κρατάτε. Όχι και όχι μόνο, εσύ και όλοι οι κάτοικοι, πώς κρατάτε ένα χωριό ζωντανό τη σήμερα την ημέρα που ξέρουμε ότι πολλά χωριά ερημώνουν. Καταρχάς είμαστε αγαπημένοι σαν χωριό. Αυτοί που μένουμε εδώ πέρα προσπαθούμε για το καλό του χωριού, το αγαπάμε. Και κοντά σε εμάς έρχονται και οι άλλοι φίλοι μας και συγχωριανοί που μένουν εκτός του Νεστάνης. Έρχονται στην Νεστάνη και μας στηρίζουν. Η Ομόνια είναι και η αγάπη για τον τόπο σου. Αυτό είναι το μυστικό, δεν υπάρχει άλλο μυστικό. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, με έχουν τιμήσει και για πρόεδρο το χωριό και προσπαθώ για το καλύτερο για το χωριό. Πολλά σε όλους. Για να πω και την αλήθεια, είσαστε από τους πιο αγαπημένους προέδρους. Τέτοιο ποσοστό δεν έχω ξαναδεί. Όλοι μου είπαν, χωρίς να ρωτάω, όλοι μου λένε τι καλός άνθρωπος, τι καλός άνθρωπος. Ακούω καλά λόγια. Τελικά αυτό είναι το μυστικό. Ευχαριστώ πολύ. Να αγαπάς φιλότιμο και να αγαπάς τον τόπο. Έτσι, μπράβο. Πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Επίσης, χρόνια πολλά. Μου την έκανε, έφυγε. Τέλος πάντων, το είδατε, έτσι έφυγε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ταιριάζει πάρα πολύ με τον Λούδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι από εδώ πέρα, είσαι από Αθήνα. Από Τρίπολη είμαι, έχω καταγωγή, αλλά εδώ και 7 χρόνια μένω Λονδίνο, Αγγλία. Αλλά έρχομαι για τις διακοπές, για τις γιορτές και τηρούμε τα έθιμα. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Κάθε χρόνο φαντάζομαι. Κάθε χρόνο βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία και φέτος. Ανέβηκε πάνω στο. Όχι πάνω, όχι. Του χρόνου ευελπιστώ, ναι. Επιτέλους. Βρήκα και ένα φυσιολογικό άνθρωπο που δεν πήγε εκεί πάνω. Έτσι, ναι, 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 αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ εντυπωσιακά. Λιγάκι στην αρχή, ναι. Ναι. Και τώρα θα δείσουμε εδώ, θα χορέψουμε. Έχει έρθει μόνη σου με του γονεί σου, με τον άντρα σου. Πού είναι η οίκο, πού είναι ο άντρα? Έχουμε σκορπιστεί τώρα. Ωραία. Θα το βρούμε μετά. Ο άντρα είναι από εδώ. Με την οικογένειά μου είμαι. Α, με την οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Ελευθερία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι, πολύ ωραία, μπράβο. Να είσαι χάρμα οφθαλμών, πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Και γιατί το λέω αυτό. Κοιτάξτε τώρα από Λονδίνο, έτσι. Δείχνουμε την ελληνική ομορφιά στο Λονδίνο. Να ζηλεύουν οι Λονδρέζοι εκεί πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Να περάσεις καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και κάθε χρόνο να άρχισε και να έρχονται όλοι για να μπορούν τα χωριά λιγάκι να παίρνουν ανάσα ζωή. Να δίνουμε ζωή στον τόπο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν, αυτό το χωριό έχει ωραίους άντρες και ωραίες γυναίκες. Εμείς πάλι πέσαμε σε ωραία γυναίκα. Είναι τυχαίο. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι είσαι και επιχειρηματίας και το ξέρουμε ότι έχεις μια επιχειρηματική δράση εδώ πέρα. Έχεις εδώ το φούρνο, το ξυλόφουρνο. Ξυλόφουρνο, ο οποίος ναι. Περάσαμε, είχαμε ξαναπεράσει και με ρεπεράσει την άλλη φορά. Μας είχε σπάσει τη μύτη, ζεστό ψωμάκι. Καταρχήν τα κάνεις όλα μόνη σου. Ναι, ναι, ναι. Μαζί με το σύζυγό μου, βοηθάει και η μαμά μου. Είναι όλα χειροποίητα. Προσπαθούμε, δουλεύουμε κάθε μέρα. Είσαι αυτά, παιδιά. Εδώ, ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε μοναδικό. Και από τους λίγους ξυλόφουρνους γενικότερα στην περιοχή, γιατί δεν είναι πάρα πολύ. Έχει καθεί πια αυτό με το ξυλόφουρνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι, παιδεύεσαι πολύ, αλλά το αποτέλεσμα σε δικαιώνει. Ωραία. Το να έχεις μια επιχείρηση σε ένα. Εντάξει, είναι μικροχωριά, αλλά σε σχέση με άλλα είναι στενό λιγάκι το κλίμα. Ναι. Τι σημαίνει τώρα για σένα, είναι ζόρικο, τραβάει, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Κοιτάξτε, εμείς τώρα δίνουμε πραγματάκια, εμείς η δική μας επιχείρηση έχουμε καταφέρει και στέλνουμε κι αλλού. Στέλνουμε Αθήνα, στην Τρίπολη φυσικά καθημερινά. Ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος βέβαια και για το χωριό εδώ, γιατί όσο πάει μειώνεται ο κόσμος. Το καλοκαίρι είμαστε πολύ καλά, γιατί έχουμε κόσμο από το εξωτερικό. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εδώ έχουν φύγει για έξω. Γενικά το παλεύουμε. Αγάπη, αγάπη μόνο, καλή καρδιά και προσπαθούμε. Αγάπη, καλή καρδιά και όπως είπαμε, αγαπάτε το χωριό σας όλοι εδώ πέρα. Πολύ, πολύ, πολύ. Και μας στηρίζει πάρα πολύ το χωριό μας. Μπράβο. Είναι ωραία, είναι καλά. Ωραία. Ελάτε λοιπόν, όταν έρθετε εδώ πέρα στην Στάνη, ένα φούρνο θα βρείτε, αλλά θα σας σπάσει μύτη αυτή η μυρωδιά. Το λέω και το ξαναλέω. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Για λίγο και σένα σε θέλω.
φορά στολή. Έλα, 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 μην τρέψει. Έλα, βρε. Πρέπει που μου φύγαν όλοι. Εγώ θα φορέσω στολή και θα κάθομαι. Πάρε μια γλίτσα, γόρι μου. Φέρε και εμένα μια να έχω. Εδώ. Θα πάρω κι εγώ, να είμαι κι εγώ μέσα στο πλάτο, ρε παιδιά. Για πες με το εσύ εδώ πέρα ντόπιο. Εγώ δεν είμαι ντόπιο, η μητέρα μου είναι από εδώ. Έχω καταγωγή από εδώ. Άρα ρίζωσαι από εδώ. Χωρίς. Και μένει Αθήνα, φαντάζομαι. Μένει στην Αθήνα. Το κατάλαβα. Μένει Αθήνα το παιδί, έχει έρθει εδώ πέρα, βλέπω ότι ήθηκε πίεση μέχρι πάνω. Ναι, μέχρι πάνω, μέχρι το Σταυρό. Μέχρι το Σταυρό πάνω. Το Σταυρό. Για πες μου, έτσι έχω τώρα μια περιέργεια. Εγώ δεν πάω μέχρι το Σταυρό με τίποτα, γιατί μετά θα με κατεβάζουν με το Σταυρό, με το φέρετρο, με όλα αυτά. Όχι, όχι, θέληση να υπάρχει για τσίπουρα. Ανεβαίνει αλλιώ. Να έχετε θέληση όσοι θέλετε. Είναι μια ζώρικη διαδρομή και θα ήθελα να μου πει αυτό. Από το μοναστήρι που είναι εφικτά μέχρι όμως το Σταυρό, ποιες είναι οι δυσκολίες, ρε παιδί μου, είναι πράγματι τόσο δύσκολο, γιατί βλέπω μια ανηφόρα. Δεν υπάρχει δυσκολία καμία, μόνο να υπάρχει θέληση και παρέα. Mm-hmm. Σιγά σιγά όλοι ανεβαίνουν. Πόση ώρα σου πήρε να βρει, 35 λεπτά. 35 λεπτά. Να πω, να έρθετε όλοι να έχουμε κόσμο και του χρόνου. Αυτό. Για τον Αγιώργη. Και τώρα που θα έρθουν και ο χορός, να τα δείτε, να τα ζήσετε όλοι από κοντά και του χρόνου έρθετε να είμαστε στο πολύ χωριό. Ωραία, πολύ ωραία. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Όλοι αυτό. Είναι ευπρόσδεκτοι. Αυτό για να γεμίζουν τα χωριά, το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, φιλιά από εμάς εδώ, πάμε να δούμε τον γκρουπ που κατεβαίνει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όχι, φυσάνε τέσσερις βραγιόλοι. Τώρα που πήγα στο χώρο να τραγουδήσω θέλω. Τώρα που πήγα στο χώρο να τραγουδήσω θέλω. Όχι, να ανοίξω την ανοίξω την καρδούλα μου. Τον έχω εδώ πέρα, λοιπόν. Είμαστε από τη ζωή στο χωριό. Μια εκπομπή που ασχολείται μόνο με τα χωριά. Θέλουμε λοιπόν να μου πει, έχει ανέβει πάνω, ανέβηκε πάνω στα πουλά. Όχι, δεν ανέβηκα. Πήγα στο μοναστήρι. Καλά κάνεις. Πρώτη χρονιά μετά από 40 χρόνια. Και άλλο φυσιολογικό άνθρωπο που δεν. Μου είπαν ότι δεν είναι τόσο δύσκολο παρόλο που φαίνεται ότι είναι. Πανεύκολο είναι. Πανεύκολο. Είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο. Οι πομποί ξεκινάνε όσοι θέλουν να ντυθούν και έχουν όρεξη να ανεβούν στο βουλά. Υπάρχει το αγριοσέλινο εκεί πέρα που είναι σπάνιο σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Όχι, δεν το έχω εγώ γιατί δεν ανέβηκα πάνω. Έχω και τον πρόεδρο του χωριού εδώ πέρα. Τον έχουμε το αγριοσέλινο ο πρόεδρο έπρεπε να ωραία, εδώ ωραία. Πρόεδρε, τα Αγριοσέλινα, εδώ το έχουμε. Καλά τεθέν. Και ξεκινάει με χορό που είναι στο, απάνω στο κλεισάκι του Αγιοριού. Μετά κατεβαίνει σε ένα δεύτερο αλόνι χορού και μετά προσκυνάμε στο μοναστήρι μας. Αυτό το έθιμο το να είναι σε τρία διαφορετικά σημεία, έχει κάποια έτσι. Όχι, είναι απλώς επειδή είμαστε χωριό με κέφι και παράδοση. Έχουμε βάλει 3, 4, 5 σημεία και τελειώνει η πομπή εδώ στην πλατεία αυτό, του χωριού. Αυτό είναι σαν ξέρει να γλεντάει και να περνάει καλά γιατί όπως είπε ο πρόεδρος, οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι. Έτσι, και όπου υπάρχει.
υπάρχει αγάπη και μεταξύ τους, αλλά και για το χωριό γίνεται. Και στις οικογένειες. Πάντα έχει οικογένεια. Όταν υπάρχει αυτό, υπάρχει προκοπή. Σωστό. Η οικογένεια είναι ο καθρέπτης ούτως ή άλλως για όλους. Εσύ, αυτή είναι η ενδυμασία που αυτή είναι η ενδυμασία. Αυτή η παραδοσιακή. Έχει κάποια σημειολογία. Όχι τίποτα. Αυτό είναι ένα ύφασμα πολύ ειδικό. Πολύ ειδικό, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Είναι στα παραδοσιακά σπίτια του χωριού. Το έχουν αυτό γιατί ήταν από εργαλείο. Ήταν πολύ παλιά. Ακόμα και τα κουμπιά έτσι κόκκινο μπλε που φτιάχνουν. Ναι, είναι. Μπορείς, να μαθαίνουμε και διάφορα πράγματα. Το έθιμο θα λέγαμε είναι μια γιορτή της Άνοιξης. Να το πω απλά, η Άνοιξη, από, αν το δούμε λίγο έτσι, αυτό είναι ένα υπόγειο πράγμα όσο και βουβό. Εμείς, οι Νεστανιώτες και οι Νεστανιώτες, με αυτό το έθιμο τις δίνουμε φωνή. Είναι μια ανοιξιάτικη γιορτή που γίνεται πάντα ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, όποια περίοδο και να βρίσκεται, είναι κινητή γιορτή, το ξέρουμε αυτό. Το τελεστικό είναι πολύ απλό, με την έννοια το ότι ντυνόμαστε με τα παραδοσιακά ρούχα, των αντρών είναι πολύ λιτό, οι γυναίκες είναι πιο περίπλοκη η φορεσιά. Ανεβαίνουμε πάνω στην κορυφή αυτού του φυσικού, θα με επιτρέψετε να πω, γλυπτού που έχουμε. Είναι πολύ περίεργος ο μπράβος. Στο σημείο το οποίο υπάρχει ένα αξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, και αφού στολίσουμε με σέλινα τις κλίτσες, τις παραδοσιακές, το οποίο είναι εξάρτημα της σημερινής φορεσιάς σήμερα, κατερχόμαστε τραγουδώντας και χορεύοντας τραγούδια ηρωικά, τραγούδια λατρευτικά και κυρίως τραγούδια ερωτικά που θα έλεγα είναι και μέσα στο πλαίσιο της Άνοιξης. Έχουμε και Χούλιο Ιγκλέσια. Έχουμε ερωτικά τραγούδια. Έχουμε ερωτικά τραγούδια. Πάρα πολλά. Είναι ερωτικά τα τραγούδια, όπως έχετε, ναι. Είναι λίγο περίεργο. Όπως παρόν είναι και ο θάνατος, να το τονίσουμε αυτό σε πολλά από τα τραγούδια. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι συνήθως τα παραδοσιακά τραγούδια ακούμε για τις μάχες, για τον ηρωισμό. Εδώ πέρα βλέπω υπάρχει το ερωτικό στοιχείο. Υπάρχει το ερωτικό στοιχείο, κυριαρχεί. Έχουμε και ηρωικά, είναι λίγα, ένα-δύο, δεν είναι πολλά τα ηρωικά. Το λατρευτικό είναι το κουραγού του Αγιώρη, θα το ακούσατε δύο-τρεις φορές, το λέμε τουλάχιστον. Ναι. Λέγεται μόνο σήμερα, καμία άλλη μέρα στο χωριό. Μιλήσαμε με πολύ κόσμο, έτσι. Και είναι φυσικό γιατί όλοι θέλουν να πούνε κάτι, όλοι θέλουν να ευχαριστήσουν όχι μόνο τον πρόεδρο, αλλά και όλους τους διοργανωτές για αυτή την περίφημη γιορτή, η οποία μην ξεχνάτε, ίσως κάποιοι δεν το ξέρετε, κρατάει από τα παλιά χρόνια, από τα αρχαία χρόνια. Πολλοί δηλώνουν ότι μπορεί να είναι και κάποιο έθιμο που είναι συνδυασμένο και με τη Θεά Δήμητρα. Μην ξεχνάμε πως εδώ πέρα παραπάνω είναι και η Ακρόπολη, η οποία βρέθηκε ναός, ερείπια ενός ναού, που είναι της Θεάς Δήμητρας. Μακάρι να είναι αρχέγονο, μακάρι να κρατάει αυτό το έθιμο και όχι μόνο να κρατάει, να διονύσετε όσο γίνεται, καθώς όπως βλέπετε είναι ένα από τα έθιμα που υπάρχουν στα χωριά και συγκεκριμένα αυτό εδώ στην Εστάνη, τα οποία μαζεύουν κόσμο στο χωριό. Είναι αυτό που θέλουμε, να μαζεύουμε τον κόσμο στα χωριά. Κάπου να ξεχάσουμε ότι δεν είναι η πόλη τα πάντα, αλλά τα χωριά είναι η δύναμη και μην σας πω ότι είναι και η κινητήρια δύναμη στην οικονομία. Καθώς από εδώ πέρα όλα τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα είναι που περνάνε και μέσα από την Αθήνα και όλες αυτές οι ανταλλαγές είναι ουσιαστικά το χρήμα που κινείται μέσα στην αγορά. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να αφήσουμε αυτά τα χωριά, γιατί αν αφήσουμε τα χωριά αυτά θα αφήσουμε και τους γεωργούς, θα αφήσουμε και τους κτηνοτρόφους και αφήνουμε και την ίδια μας την οικονομία. Ενημερωτικά το από αυτό, έτσι, για να τα ακούνε κάποιοι, πάμε να συναντήσουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι από εδώ, από παντού έχουν έρθει, από Κόνιθο, από Αθήνα, από Πάτρα, από όπου θες έχουν έρθει. Πάμε να τους συναντήσουμε να μας πούνε και αυτή την άποψή τους, γιατί είναι πολλοί που έρχονται πρώτη φορά και σου λένε τι έθιμο είναι αυτό. Περιμέναν το Αγίου Γεωργίου να κατέβουν τίποτα καβαλάριδες, τίποτα τέτοια, καμία σχέση. Είναι ένα αρχαίγον έθιμο το οποίο έχει συνδυαστεί με τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Πάμε. Έλα, μωρέ, έλα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είπαμε από την αρχή ότι εδώ πέρα οι Νεστανιώτισσες είναι όμορφες γυναίκες. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας εδώ την αγαπητή μας τη φίλη, στην υγειά μας. Στην υγειά μας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ακούσαμε ότι τα τραγούδια που έχετε εδώ, τα παραδοσιακά, δεν είναι μόνο για μάχες κυρίως, αλλά είναι και ερωτικά τραγούδια. Κυρίως ερωτικά. Κυρίως ερωτικά. Όχι βέβαια, εντάξει, για να μην το. Όταν λέμε ερωτικά αγάπη, μιλάμε έτσι. Ναι, εντάξει, είναι τραγούδια που είναι αφιερωμένα στη γιορτή, στον Άγιο, με πολύ μεγάλη θρησκευτική αξία και σημασία, αλλά είναι τραγούδια της Άνοιξης. Η Άνοιξη είναι η μνή, τον έρωτα και την αγάπη και τα τραγούδια, ναι, είναι πολλά αφιερωμένα στην αγάπη. Πώς είναι στα νιώτες έχουν αυτή την έφεση προς την αγάπη, ενώ έχω παρατηρήσει σε πολλά χωριά, είναι αυτό που σου λέγα ότι τραγουδάνε παραδοσιακά τραγούδια για τους ήρωες του 21 π.χ. Η Νεστάνη έχει ιδιαιτερότητα στη μουσική της, έτσι, παράδοση, φαντάζομαι θα το είδατε. Η γιορτή του Αγιώργη είναι μια γιορτή που λένε ότι προέρχεται από την αρχαιότητα. Έχει συνέχεια, δηλαδή είναι συνέχεια της γιορτής που γινόταν αφιερωμένη στη Δήμητρα και στην Περσεφόνη.
όμως σαν γιορτή της Άνοιξης περιέχει και πολλά τραγούδια που είναι αφιερωμένα στην αγάπη. Το έθιμο το βλέπετε είναι ζωντανό, το κρατάμε όσο μπορούμε. Εγώ βέβαια δεν είμαι από εδώ, εργάζομαι εδώ, αλλά το χωριό... Εκ του πονηρού έχω έρθει. Ναι, εργάζομαι εδώ, το έχω δει, το έθιμο το έχω ζήσει, δεν είναι η πρώτη χρονιά που έρχομαι, το αγαπώ, μου αρέσει και προσπαθώ να είμαι εδώ κάθε χρόνο. Σε αυτή λοιπόν την ωραία γιορτή, τη τόσο πετυχημένη, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να μιλήσει και κάποιος εδώ από το Δήμο. Βρήκαμε και έχουμε δίπλα μας την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού, την κυρία Ελένη Καρούτσου, η οποία, κυρία Ελένη Καρούτσου, θα μας πείτε ποιο είναι το μυστικό που κρατάει ο Δήμος στα χωριά ακόμα ζωντανά. Πρώτα-πρώτα είναι οι ίδιοι δημότες και ιδίως στα χωριά τα οποία βρίσκονται γύρω από την Τρίπολη, όπως είναι η Μαντινία, η Τεγέα, το Κορίθιο, έχουν δραστηριότητες γεωργικές, οπότε κάθονται αρκετοί. Αν πάρουμε όμως τα χωριά του Φαλάνθου και του Βαλτετσίου, όχι, είναι λίγο δύσκολο εκεί, γιατί ο κόσμος πέρα από πρόβατα δεν είχε κάτι άλλο. Επομένως όλοι οι νέοι έφυγαν και πήγαν στην Αθήνα, σπουδάσανε, δεν θέλαν να ασχοληθούν με αυτή τη ζωή η οποία υπήρχε στο χωριό. Επομένως σιγά-σιγά τα δικά μας χωριά στο Φάλανθο, τουλάχιστον ερήμων, όπως και στο Βαλτέτσι. Άμα φανταστούμε πως στα παλιά χρόνια ήταν και πιο φτωχά, αλλά κάνανε περισσότερα παιδιά και τα χωριά ήταν πιο γεμάτα. Ενώ στα σημερινά χρόνια που δεν είναι τόσο φτωχά όπως παλιά, κάπου έχει χαλάσει η συνταγή, ναι. κάτι χαλάει. Δεν υπάρχουν οι ανάγκες, δεν υπήρχαν οι ανάγκες τότε που υπάρχουν σήμερα, που όλοι πρέπει να τα έχουμε όλα. Και το αυτοκίνητο και την πολύ καλή τηλεόραση και τρεις τηλεοράσεις και τις διακοπές μας, κάτι που δεν υπήρχε τότε. Άρα μας έφαγε η πολυτέλεια. Πρέπει να υπάρχει και πολυτέλεια, να υπάρχει όμως και ένα έναυσμα από την πολιτεία και το επιμένω αυτό για να γίνονται περισσότερο, να υπάρχουν περισσότερες γεννήσεις, γιατί πρέπει να μην λιγοστέψουμε Έλληνες, ήδη έχουμε λιγοστέψει. Έχει το χορευτικό όμιλο Τρίπολης, είναι δημοτική σύμβουλο στην Τρίπολη, κατάγεται από το διπλανό χωριό του Λουκά και είναι η πρώτη που έβγαλε το έθιμο του Αγίου Γεωργίου εκτός Νεστάνης, να το μάθει όλη η Ελλάδα. Τη το χρωστάμε και την ευχαριστούμε. Ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας, γιατί δίνεις και εσύ μια ενίσχυση στα μικρά χωριά, αν και είναι σαν κοντεύει να μεγαλώσει σιγά σιγά. Για πες μας αυτή η ιδέα πώς σου ήρθε και είπες, θέλω να το βγάλω και παρά έξω. Ευχαριστώ καταρχάς, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, εγώ ευχαριστώ τον κόσμο, ευχαριστούμε τους ντόπιους οι οποίοι κράτησαν ζωντανό αυτό το δρόμενο και την νεολαία σήμερα που το έχει αγκαλιάσει και είναι η συνέχεια. Γιατί αν δεν υπάρξει συνέχεια, αυτά τα πράγματα το γνωρίζετε ότι σβήνουν. Παράδοση πάντως εδώ πέρα είναι ζωντανή, δεν σβήνει. Εγώ ασχολούμαι με τον παραδοσιακό χορό χρόνια, καθηγήτρια φυσικής αγωγής στο επάγγελμα. Ασχολήθηκα με το τόπο μου, είχε κινήσει το ενδιαφέρον γιατί είμαι από το διπλανό χωριό εδώ πέρα. Είχαμε ανέβει πολλές φορές επάνω στο Γουλά και το 1988 είχε κατέβει η ΕΡΤ με τον Παναγιώτη το Μιλωνά και πρώτη φορά δεν είχε βγει ποτέ το δρόμενο του Αγιώργη εκτός Νεστάνης. Ακόμη και ο Παναγιώτης τότε είχε απορρίσει και μου λέει τι είναι αυτό που παρουσιάζεις και του λέω άφησε με πρώτα, δες το και αν δεν σ' αρέσει το κόβεις. Και μετά βεβαίως μου λέει συγχαρητήρια γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν είχαν ξαναδεί και συνέχισα να ασχολούμαι με αυτό και με τα τραγούδια, πήρα συνεντεύξεις εδώ πέρα από τους ντόπιους, όχι μόνο για το Αγιώργη και για τα υπόλοιπα τραγούδια που έχουν γιατί υπάρχει μεγάλη ιδιαιτερότητα εδώ πέρα στην Αστάνη. Και το 2001 με το δεύτερο γυμνάσιο Τρίπολης που ήμουν καθηγήτρια και το δεύτερο λύκειο, υπήρχαν τότε οι μαθητικοί αγώνες παραδοσιακού χορού. Πήραμε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανελλήνιο βραβείο, παρακαλώ, ναι, και έκτοτε βγήκε έξω από το χώρο του το δρόμενο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Ακούσαμε το Αγριοσέλινο, βρε το Αγριοσέλινο, πού το Αγριοσέλινο, έχουμε καμιά μαγκούρα εδώ Αγριοσέλινο. Λοιπόν, είναι και ψηλός, άντε τώρα εγώ θα πρέπει να είμαι έτσι για να μην φανώ. Τέλος πάντων, να το βάλω και αυτό σε αυτή να γίνω και εγώ έτσι γοητευτικός όπως εσύ. Τώρα είμαι και εγώ ωραίος άντρας. Να μιλήσουμε λιγάκι γι' αυτό με το Αγριοσέλινο. Ναι. Είναι κάτι πρωτότυπο, δεν το έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή, αν βάζαμε δάφνη κάτι άλλο, το καταλαβαίνω. Γιατί Αγριοσέλινο? Αγριοσέλινο, στολίζουμε τις κλίτσες, ας πούμε, κτλ. Αυτοί που πάνε οι Αγιοργίτες, ας πούμε. Γιατί είναι ένα έθιμο που κρατάει την αρχαιότητα. Στα αρχαία Νέμεα που είναι εδώ κοντά, είναι πολύ κοντά μας. Mm-hmm. Στα αρχαία Νέμεα που ήταν αθλητικοί αγώνες πανελλήνιοι. Να το έχουμε. Ναι, αυτό είναι το Αγριοσέλινο. Εδώ, το Αγριοσέλινο.
τα στεφάνια των νικητών τα φτιάχναν από αγριοσέλινο, γιατί ήταν αφιερωμένα νομίζω στον Ποσειδώνα, αν δεν κάνω λάθος, όπου ενώ ας πούμε στα Πίθια, στους Δελφούς που ήταν στον Απόλλωνα, ήταν δάφνινο το στεφάνι των νικητών. Στην Ολυμπία ήταν, που ήταν στο Δία, ας πούμε, ήταν ελιάς. Έτσι, ο κότινος που λέμε. Στην αρχαία Νεμαία, στα Νέμαια, ήταν το στεφάνι φτιαχνόταν από αγριοσέλινο. Επειδή όμως στην Νεμαία δεν φύτρωνε το αγριοσέλινο, έρχονταν μια πομπή με άλογα προφανώς ή τραγουδώντας, δεν ξέρω πώς έρχονταν, και έρχονταν εδώ σε εμάς την περιοχή τη δική μας και μάζευαν το αγριοσέλινο για να φτιάξουν τα στεφάνια και να στεφανώσουν τους νικητές. Ήταν δηλαδή όπως οι δάφνες που λέμε. Ναι. Και με αυτό το αγριοσέλινο, το οποίο το βλέπω, εντάξει, είναι λίγο παραμένο τώρα, έφτιαχναν τα στεφάνια των νικητών για τους αγώνες των Νέμεων. Οπότε αυτή η πομπή, ας πούμε, που έρχονταν να πάρουν το αγριοσέλινο και τα λοιπά, τραγουδώντας, προφανώς φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γινόταν, ας πούμε, ήταν μια γιορτή. Έτσι. Αυτή, όταν γίναμε αργότερα οι Έλληνες χριστιανοί, πέρασε με τη μορφή του, αυτή που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή συνδέθηκε με τη γιορτή του Αγιοργίου, ας πούμε, κτλ. Συλλογιστώ για να δεις κανοητό, πρέπει να συλλογιστώ για να δεις και κοκκινήσει, άλλωστε να δεις κλείσει, για να δεις και κοκκινήσει, άλλωστε να δεις κλείσει, για να δεις κανοητό, πρέπει να συλλογιστώ. Βασίλη, γεια σου, Δημήτρη. Σε κουράζουμε, σε πηγαίνουμε από εδώ, σε πηγαίνουμε εκεί. Χαρά μου είναι αυτή. Αλλά έχουμε να δούμε τόσο ωραία πράγματα εδώ πέρα στο χωριό σου, που δεν είναι χωριό, για μένα είναι ολόκληρη πόλη. Έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή, ήρθε να μας φέρει στο Λαογραφικό Μουσείο. Είναι αυτό εδώ πέρα το κύριο πίσω, να φανταστώ. Ναι. Βλέπω ότι είναι κάπως παλιό. Για πες λίγο την ιστορία. Το Λαογραφικό Μουσείο βρίσκεται στον πρώτο όροφο, αλλά πριν να πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο, θα ήθελα να δούμε το κτίριο, γιατί αυτό το έχουν χτίσει ομογενείς μας από το Σικάγο, ο Κεντρικό Σύλλογο Σικάγο, με ιδρυτή τον Γιώργο Ντουγκλίνο που είναι στην πρωτομή, με χρήματα των δικών μας ανθρώπων από το Σικάγο. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο και την εποχή που χτίστηκε ήταν πρωτοποριακό. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην μέσα, έχει δύο γραφεία και χρησιμοποιούνται για διάφορες εκδηλώσεις στο κτίριο, και τώρα και κάθε Σάββατο κάνει και χορό η δασκάλα που μαθαίνει τα παιδιά του χωριού μας παραδοσιακούς χορούς. Μπαίνοντας
στο κτίριο του Κοινοτικού Μεγάλου Νεστάνης. Μπροστά μας είναι η αίθουσα, η κεντρική αίθουσα που είναι για πολλαπλές εκδηλώσεις. Αριστερά μας είναι το γραφείο της Κοινότητας Νεστάνης και δεξιά μας είναι δύο γραφεία, ο Κεντρικός Σύλλογος της Ποιατός Σικάγο. Βλέπετε από το 1925 εδώ συντρίσσος και ο Αθλητικός Όμιλος Νεστάνης. Εδώ πέρα, συγγνώμη να σε διακόψω. Αυτή η αίθουσα εδώ πέρα, λέει, Κεντρικός Σύλλογος, είναι αυτή που είναι στο Σικάγο στην Αμερική. Ναι, στην Αμερική, ο Κεντρικός Σύλλογος. Είναι αυτοί που κάνουν και τη δωρεά και. Τα πάντα. Έχουν βοηθήσει το χωριό πάρα πολλές φορές και με αρκετά χρήματα. Είναι ακόμα ενεργή αυτή. Ναι, όλα τα χρόνια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι πρόεδρος ο Δημήτρης Ρωμελιώτης και αντιπρόεδρος ο Βασίλης Σπέτζος, με τους οποίους είναι ξαδερφός μου ο Βασίλης Σπέτζος. Α, μπράβο, γιατί είναι ο Βασίλης Σπέτζος. Ναι, δεν μου έγινε παντού και ο Βασίλης Σπέτζος. Και στο Σικάγο είσαι. Αλλά έχουμε άρση συνεργασία, έχουν βοηθήσει τα τελευταία χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος. Έχουμε φτιάξει τη σκηπή στο σχολείο, έχουμε φτιάξει μέσα καινούργια κουζίνα, καινούργια μπάρα. Και με χρήματα των συλλόγου, αλλά και με δικά τους προσωπικά χρήματα. Αβάζονται. Έχουν βάλει βεβαίως. Και τους ευχαριστώ και δημόσια. Και το μόνο που μπορώ να κάνω για αυτούς ήταν να φτιάξω μία μαρμάρινη πλάκα να αναφέρει τα ονόματα των προέδρων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Όχι το μόνο, πολλά θα κάνω για αυτούς, γιατί τους αγαπάω και μας βοηθάνε. Λαγραφικό Μουσείο Νεστάνης. Εδώ όλες φωτογραφίες βλέπω. Εδώ, τι είναι εδώ. Εδώ τη γραμμή είναι ο χώρος έκθεσης φωτογραφίας. Σε ό,τι αφορά τα του μοναστηριού μας, με νεστανιώτες αγωνιστές στους πολέμους του 40, του 22 και τα λοιπά. Βλέπω και η φωτογραφία εκεί με Τσολιάς, είναι 25. Βεβαίως, ναι, είναι πολύ παλιές. Και αγωνιστές εδώ του 1922, εθνική ήρωες επάνω. Αυτό είναι ο χώρος της φωτογραφίας. Ας πούμε, ναι, το εκθεσιακό κέντρο της φωτογραφίας του χωριού. Φαντάζομαι θα το πλουτίζετε χρόνο με το χρόνο. Οπωσδήποτε. Και τώρα έχει χώρο κοντά. Και τώρα έχω υλικό πολύ ακόμη, αλλά είναι ο χώρος μας λίγο μικρός. Προσπαθούμε να βρούμε μια άσκηση πιο μεγάλη. Ναι, ο προεδρός του πρόεδρου δεν κάνει κάτι. Πάμε να βρούμε μέσα. Μου έχει τραβήξει ενδιαφέρον μέσα γιατί βλέπω πολλά αντικείμενα, οικιακά αντικείμενα κατά βάση. Γιώργο, εδώ πέρα καταρχήν να σα ζητήσουμε και στους τηλεθεατές. Ο κύριος λέγεται Γιώργος Αγγελόπουλος. Τον αρπάξαμε με τον πρόεδρο μαζί. Έλα εδώ να μας δείξει το λαογραφικό. Γιώργο μου, θα σε λέω Γιώργο Σκέτο. Όπως είπαμε, περάσαμε το θάλαμο με τις φωτογραφίες εδώ στο λαογραφικό και ήρθαμε στο θάλαμο. Στον κυρίω θάλαμο του Μουσείου. Είναι η ζωή που ήταν τότε. Μπράβο. Ό,τι παλιό υπάρχει είναι εδώ μέσα. Ο αργαλιός. Εδώ είναι, έχουμε τον αργαλιό. Έχουμε και τα εξαρτηματά του διάφορα κερδίματα που μαζεύαν τις κλωστές με τις οποίες φαίνανε. Καλωσορισμένα τα βλέπω. Ναι. Αυτό πιστεύω είναι κοντά να ξαναλειτουργήσει, είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Σχεδόν είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να λειτουργήσει αν του βάλουμε τα κατάλληλα νήματα. Γιατί τώρα έχουμε περάσει πρόχειρα, αν δεν τα κατάλληλα νήματα. Να πούμε για τους κατάλληλους ανθρώπους, γιατί φαντάζομαι ότι έχει τέχνη πια. Οπωσδήποτε. Φαντάζομαι αυτά τα εφαντάρια. Αυτά όλα είναι του αργαλιού. Είναι πλεγμένο στον αργαλιό. Είναι φτιαγμένα όλα και ό,τι έχουμε εδώ μέσα και κάτω και εδώ πέρα, αυτά εδώ, όλα είναι από τον αργαλιό. Και τα ρούχα. Φτιαγμένα. Όλα τα πάντα. Τότε τα φτιάχνανε στο. Τα πάντα, ναι. Υπάρχουν διάφορα υφάσματα, τα λέγανε αγιοργήτικα. Ωραία, βλέπω. Εντάξει, κρατήσω όλα. Εδώ ζεστενώσατε, εδώ μαγειρεύανε, εδώ γίνονταν ένα σουτζάκι. Έτσι, δηλαδή τώρα αυτό α πούμε είναι μια προσωμείωση τη τότε κουζίνα. Που δεν ήταν σχετική κουζίνα, ήταν κουζίνο σαλόνι, δωμάτιο τότε. Όλα μαζί. Εδώ τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν όλα. Τηγάνια. Τα πάντα, ναι. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι αυθεντικά, παλιά. Έτσι, αυθεντικά, ναι, αυθεντικά. Όλα είναι παλιά. Για πες τη περίπου εποχή, το πιο παλιό ας πούμε, που έχουμε εδώ μέσα. Από το 50 και μετά είναι τα πιο πολλά. Αλλά υπάρχουν και πιο παλιά ακόμη. Ναι, γιατί βλέπω κάποια τα. Ειδικά σε εργαλεία. Ο αργαλιός ήταν ανέκαθεν, δεν είναι μετά το 50 και πριν. Μάλιστα, και προχωράμε στα ό,τι έχει σχέση με ψωμί. Α, μπράβο. Το φτιάρι το βγάζανε. Το φτιάρι το βγάζανε, εδώ πέρα που πλάτανε το ζυμάρι, εκεί βάζανε το κομμάτι το ψωμί, το γαρμπέλι που λέγαμε. Βάλανε για να πάει στο φούρνο. Με αυτά τα εργαλεία εδώ πέρα, τα σίδα, τα φτιάρια και τέτοια όλα. Ναι. Εδώ ήταν οι βούτες που σας λέγαμε που βάζαμε τα σταφύλια μέσα και τα μεταφέρανε με τα γαϊδουράκια. Τα κοφίνια πάλι που όταν τριγάγανε τα ρίχνανε στα κοφίνια και μετά τα ρίχνανε σε βούτες. Εδώ τα βαρέλια που ρίχναμε το κρασί. Τα χωνιά εδώ πέρα που ρίχναν το μουστο μέσα στο παγένι και αυτά.
Μάλιστα. Όλα. Αυτό εκεί. Το λένε μπότσα. Αυτό το λέμε μπότσα. Έβγαζε το κρασί από το μέσα από το πηγάδι. Ναι. Μπορούσε 4 λίτρα. Και έλεγε έβγαζα 1000 μπότσε κρασί παράδειγμα. Το μετράγανε σε μπότσε. Ήταν και μέτρη. Μονάδα μέτρηση αυτό. Μάλιστα. Με χαλκό. Μπότσα. Μπότσα. Μπερδευτούμε μπότσα. Μπότσα, παιδιά. Ναι. Μάλιστα. Ωραίο. Βαρύ πράγμα. Άψοδε ήταν χειροδύναμη, όλοι ήταν. Όλα, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε να πω ότι η περιοχή τη Νεστάνηση και η γύρω περιοχή είναι γνωστή και για τα κρασιά τη, όπω και η Μαντινία παρακάτω και είναι μια λίγο πιο μακριά από εδώ. Βγάζει πολύ κρασί εδώ πέρα. Και ακόμα βγάζει. Και ακόμα βγάζει, αλλά πιο παλιά, α πούμε, ήταν πολύ πιο κοντά τα μπέλια. Το χρυσάφι. Το λάδι ήταν για τη Μεσσηνία και εδώ πέρα για την περιοχή αυτή ήταν το κρασάκι, το οποίο μέχρι και σήμερα ακόμα ισχύει. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα πιο καθημερινή χρήση υλικά. Βλέπω έχεις καμινέτο, έχεις εδώ πέρα το σίδερο. Τι θυμάσαι από αυτά? Καταρχήν έχεις χρησιμοποιήσει τίποτα από αυτά? Εσύ, σχεδόν όλα. Έχω προλάβει, βεβαίως. Έχεις προλάβει όταν ήμουν πιτσιρικά, με τέτοια σιδερώναμε, με σίδερα. Τα γεμίζαμε μέσα με κάρβουνο. Ναι, ναι, ναι. Να το δείξουμε εδώ. Ανοίγει εκεί και βάζανε μέσα τα κάρβουνα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Δεν θέλει πολλά τεχνολογίες και αυτά. Ρίχνεις εδώ τα κάρβουνα, πυρώνει, κλείνεις και σιδερώνεις. Ναι. Κλείνεις εδώ πέρα. Δεν έβγαζε και αυτό. Όχι. Βαρύ σίδερο. Ήταν βαρύ, φαντάζομαι, για να μπορεί να πατικώνει. Ναι, βεβαίως. Αυτά τα προλάβαμε εμείς. Πολύ ωραία. Αυτά εδώ πέρα όλα, σε αυτά βάζαμε λάδι, γιατί τότε εμείς δεν είχαμε εδώ πέρα. Λάδια και τέτοια. Ναι, τα παίρναμε λίγο-λίγο ναι. Και είχαμε και τα πιτωνάκια τα οποία βάζαμε λάδι, πετρέλαιο που θέλαμε για το σπίτι μας. Ναι. Και αυτά. Μάλιστα. Και οι καρδιές μας. Το καμινέτο εκεί. Το καμινέτο εκεί. Μου επιτρέπεις να το. Βεβαίως. Να το ρίξω λιγάκι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πολλοί ακούμε το καμινέτο. Δεν είναι το καμινέτο γκάζι όπως το ξέρουμε τώρα. Που είναι το γκάζι, σωστά. Τι βάζαμε εδώ πέρα στο δοχείο μέσα? Πετρέλαιο. Φωτιστικό πετρέλαιο. Φωτιστικό και αυτό το τροπάρι και έβγαζε με πίεση τη φωτιά εκεί. Θέλω να πάρει από εδώ και φούντον τη φωτιά σου. Άναπε εδώ πάνω και το τροπάρι και πέταγε με πιο πολύ πίεση τη φωτιά. Αυτό εδώ πέρα ήταν πόσο λεπτό να είναι. Επειδή δεν υπήρχαν τότε ψυγεία, είχαμε αυτά εδώ τα οποία τα λέγαμε φανάρια. Βάζαμε το φαγητό μέσα και ήταν προστατευμένο από μύγες, από διάφορα. Τα πάντα, ναι. Έβαζε το φαγητό μέσα και. Γιατί όμως δεν ήταν ανοιατοτική και τώρα θα μπορούσε να. Βάλεις το ψωμί μέσα. Απλώς δεν βρίσκεις τώρα αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκεις τώρα αυτό το πράγμα. Είναι όμως λέμε παιδιά λίγο περίεργο. Δηλαδή μπορεί να είναι ότι όντως δεν το βρίσκεις στην αγορά το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να φτιάξει με ξύλο ένα τέτοιο πράγμα. Φτιάχνει, με πολλά φτιάχνουν τα μαθαίνουν. Νομίζω ότι δεν είναι. Απλά και αυτό το έχουμε αμελήσει με τις κλασικές συνήθειες. Δίπλα έχει το βρυσάκι, βλέπω. Εδώ είναι το βρυσάκι το οποίο γεμίζαμε νερό και πλενόμαστε. Το πρωί, με κανάλια από κάτω. Με κανάλια από κάτω και ναι. Πλενόμαστε. Έτσι, έτσι. Σε αυτό κάναμε βούτυρο. Λοιπόν, σε αυτά εδώ, αυτό λέγεται καδί. Ναι. Ρίχναν το γάλα μέσα και με αυτό εδώ. Χτυπάγανε. Με αυτό εδώ χτυπάγανε το γάλα και φτιάχναν το βούτυρο. Πόση ώρα έχει? Πολύ. Τώρα σε γέλα, θα ήθελε πολλή ώρα. Θα ήθελε ώρες μετά. Θα ήθελε ώρες, ναι, να χτυπήσει. Αλλά είναι βούτυρο. Για να βγει βούτυρο, ναι. Το βούτυρο. Μάλιστα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό ήταν το λαογραφικό μουσείο εδώ πέρα στην Εθάνη. Ελάτε να το επισκεφτείτε. Έχει και κάποια άλλα σημεία, θα τα δείτε σε πλάνα. Έχει κάποια άλλα σημεία εδώ πέρα, τα οποία πραγματικά θα σας ταξιδέψουν στον χρόνο, όπως μας ταξίδεψαν και εμάς. Έχει άπειρα εκθέματα να δείτε εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο αυτά που είδαμε. Ελάτε εσείς και θα σας δείξουν και άλλα πολλά. Θα σας αφήσω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την συνάντηση. Ωραίο μουσείο, το έχετε πολύ καλά φτιαγμένο. Και αυτή τη στιγμή θα πάρω πάλι τον πρόεδρο από το χεράκι να μας πάει να μας δείξει και άλλα πράγματα σε αυτό το ωραίο χωριό. Έχουμε κάνει απερίγραπτα χιλιόμετρα. Είναι τόσο μεγάλο το χωριό και έχει τόσο ωραία πράγματα να μας δείξει. Σε λιγάκι θα πάμε και για δεύτερη φορά μάλιστα στην Ιερά Μονή Γοργοπίκου, όπως φαίνεται στην ταμπέλα. Πριν όμως πάμε, θα είναι καλό να ξεκουραστούμε, να πάρουμε κάτι ρε παιδιά, να λαδώσει το τεράκι μας που λένε, γιατί έχουμε πεινάσει, έχουμε διψάσει. Έχει εδώ πέρα ένα mini market, μου φαίνεται παλιό, πιο πολύ παντοπολείο θα το λέγαμε αυτό, παρά mini market. Πάμε μέσα να δούμε και την ιστορία. Λοιπόν, είσαστε ή... Η Αμαλία Μαχαίρα, καλωσορίσατε στον τόπο μας. Καλώς σας βρήκαμε. Βλέπω δεν έχετε ένα mini market που όλοι το λένε mini market, έχετε ένα παντοπολείο κλασικό. Κλασικό. Ναι. Και αυτή είναι και η ομορφιά. Από πότε είναι αυτό το παντοπολείο? Από το 85. Από το 85. Ναι, ναι.
Είναι από γενιά, δηλαδή το έχετε πάρει από τη μαμά ή κατευθείαν? Όχι, όχι, γιατί με βρήκαν κάποια σε δουλειές εδώ πέρα και δεν είχα τι άλλο να κάνω και άνοιξα το μαγαζί, γιατί έμεινα μόνη μου. Μ' αρέσει όμως που έχεις κρατήσει αυτό το κλασικό στυλ εδώ στο μαγαζί, ναι, που πραγματικά εγώ έτσι όπως το είδα από την ώρα που έμπαινα, λέω πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιό. Τελικά δεν είναι τόσο παλιό, αλλά σίγουρα 40 χρόνια κοντά, μιλάμε για 40-38 χρόνια κοντά, είναι αρκετά για να πεις ότι είναι παραδοσιακό παντοπόλιο. Ναι, ναι. Εδώ πέρα τώρα δηλαδή θα μπει ο άλλος, θα βρει τα πάντα, βλέπω μέχρι και ντεπόνεξ, μέχρι και ασπιρίνεξ. Προσπαθώ από όλα, γιατί άμα δεν έχεις από όλα δεν θα βγει και μεροκάματο. Τα προϊόντα που έχεις εδώ, εντάξει σίγουρα είναι τα εργοστασιακά, τα κλασικά, αλλά ας πούμε π.χ. εδώ τα κρασιά που έχεις είναι ντόπια, είναι... Ναι, εδώ από την περιφέρεια είναι. Από την περιφέρεια. Οπότε βοηθάς και την τοπική, οικονομία. Ναι. Με κρασιά τι άλλο φέρνεις το ντόπιο, ας πούμε? Πατάτες τέτοια, ήδη... Που παράγει... Ναι, ήδη μαναλικής. Μάλιστα. Και τυριά. Και τυριά. Η Αρκαδία έχει πολύ τυροκομεία. Έχει ωραία τυριά, ναι. Και έχει ωραία τυριά. Θα το δοκιμάσουμε. Ναι. Ήδη δοκιμάσουμε κάποια, θα δοκιμάσουμε και τα υπόλοιπα. Τα πράγματα. Εδώ έχουμε και το μοναστήρι μας που είναι πάρα πολύ καλό. Υπέροχο. Μας φυλάει όλους. Έτσι. Και είναι. Αυτό είναι και το μυστικό. Μας είπε ο πρόεδρος, είναι αγαπημένοι. Πρώτον. Δεύτερον, είναι καλοί άνθρωποι, ζεστοί φιλόξενοι. Και τρίτον, είσαστε και άνθρωποι που πιστεύετε στο Θεό. Βεβαίως. Είναι τα τρία μυστικά για να ζήσουμε όλοι ωραία και καλά. Πιστεύουμε και πολύ. Στο μοναστήρι το δικό μας πιστεύουμε πολύ. Σε όλα, αλλά το χάμι το έχουμε το δικό μας και μας φαίνεται ότι. Στο λίδι ολόκληρο έχετε. Λοιπόν, η κυρία Μαλέα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι, θα πάρουμε εμείς εδώ πέρα να φάμε τώρα τι θα φάμε. Πάρτε να σας κεράσω εγώ ό,τι θέλετε, τα παιδιά. Άλλη μόνο. Απλά δεν θα το γράψει η κάμερα γιατί θα ζηλέψετε και θα έρθετε και εσείς να θέλετε εδώ από την Αμαλία πράγματα. Να πάρετε να το. Εγώ, όποιος περνάει, θέλω να κερνάω. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαλέα μου. Σε ευχαριστώ. Κερνάει όλο τον κόσμο, λέει ο πρόεδρος. Ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορεί. Αυτά είναι. Αυτή είναι η αγάπη που λέγαμε και η φιλοξενία. Αυτό ακριβώς είναι. Πλούσιο το πρόγραμμα σε αυτή την εκπομπή και στο Α μέρος αλλά και εδώ στο Β μέρος της εκπομπής. Προσπαθούμε να σας δείξουμε όλη την Εστάνη με όσο πιο αναλυτικό τρόπο γίνεται. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά παρόλα αυτά είμαστε στην τέταρτη μέρα, πέμπτη μέρα μάλλον γυρισμάτων και προσπαθούμε να δείξουμε το χωριό για να μπορείτε να καταλάβετε την ομορφιά αυτού εδώ του τόπου. Να καταλάβετε ότι δεν είναι απλό χωριό. Είναι δίπλα στην Εθνική, έρχεστε άνετα και έχει τα πάντα όπως σας έχω πει. Και τα λουδάκια του και τα σπιτάκια του, όλα αυτά που είπαμε και στο πρώτο μέρος. Ένα μέρος λοιπόν που θα πρέπει να έρθετε εδώ πέρα στο χωριό είναι λίγο πριν φύγετε από το χωριό για να πάτε στη Μονή Γοργο Επίκου, θα πρέπει να έρθει στην εκκλησία εδώ της Ευαγγελίστριας. Η εκκλησία της Ευαγγελίστριας είναι παλιά εκκλησία, είναι από το 1840. Πώς φτιάχτηκε αυτή η εκκλησία, η ιστορία της πάνω κάτω θα σας πω έτσι κάποια πραγματάκια για να καταλάβετε. Ο αρχιτέκτονας που την ξεκίνησε το 1840 ήταν ο Λάπας. Ο Λάπας ήταν ένας πολύ γνωστός μηχανικός αρχιτέκτονας της εποχής, είχε χτίσει πολύ όμορφα κτίρια, έτσι λοιπόν τον καλέσανε να σχεδιάσει και το ναό αυτό τον υπέροχο, μεγάλο κιόλας ναό, της Ευαγγελίστριας που βρίσκεται εδώ πέρα στο βόρειο μέρος του χωριού της Νεστάνης. Έχοντας λοιπόν στα χέρια τους αυτό το αρχιτεκτονικό σχέδιο που τους έβγαλε αυτός ο μεγάλος ο αρχιτέκτονας, όπως είπαμε ο Λάπας, ψάχναν να βρουν χρηματοδότη. Έγκαιρα βρέθηκε και χρηματοδότης και μάλιστα κάποιος ομογενής από τη Ρωσία, ο οποίος είναι από γνωστή οικογένεια εδώ πέρα, ακούγεται το όνομα Ρεβελιώτης. Είναι ένα όνομα που το έχουν πολλές οικογένειες εδώ πέρα. Και αυτό έχει να κάνει πίσω τις ρίζες του από αυτόν τον ομογενή που έβαλε τα λεφτά και λέγεται Ρεβελιώτοφ. Μάλιστα. Ρώσος ομογενής, ο οποίος ήταν διατεθειμένος και έδωσε ένα πολύ σημαντικό ποσό και έτσι ξεκίνησε το χτίσιμο του ναού. Βέβαια, σε αυτό συμβάλλαν, όπως είπαμε, όλοι οι κάτοικοι, δουλεύανε και αφιλοκερδώς και νυχθημερών, μπορώ να σας πω, για να τελειώσουν αυτό το δημιούργημα. Δεν είναι μια απλή εκκλησία που είναι χτισμένη, ας πούμε, σε ένα δάπεδο. Έχει βάθος, έχει θεμέλια 5 μέτρα βάθος και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πάρα, πάρα πολύ ακριβά. Βέβαια, το αποτέλεσμα. Μένει στους αιώνες και όχι μόνο μένει στους αιώνες, είναι και εκπληκτικό όπως βλέπετε. Κωνσταντίνα, πες μας εδώ τη ζωή πώς ήταν. Η ζωή ήταν δύσκολη, αλλά περνάγαμε καλά. Είδα κόσμος. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, πηγαίναμε για πουρνάρια στο βουνό, φέρναμε, τσέγαμε το φούρνο, ρίναμε καρβέλια. Είχε δουλειά τότε, Είχαμε δουλειά τότε. Και παιδιά κάναμε πολλά και δουλεύαν τα παιδιά.
Το πρώτο παιδί προπαντώνε δούλευε. Είναι και δούλευε. Αλλά και, και μεγάλωνε τα άλλα. Α, αυτό. Να πούμε ότι είχαν και Θεό, που λέμε δεν έχεις τον Θεό σήμερα. Τότε είχαν τον Θεό τους. Είχαμε τη τότε. Ξέρεις, μου κάνει περιέργεια γιατί όντως αυτό που λες το καλοκαίρι μαζεύει κόσμο, ναι. Είναι γεγονός. Τώρα να έχεις ένα χωριό τόσο μεγάλο, εγώ θα πω κεφαλοχώρι θα το πω, και να μαζεύει τον κόσμο το καλοκαίρι είναι λίγο περίεργο γιατί είναι τα παραλιακά χωριά που μαζεύουν τον κόσμο. Όμως, αυτό σημαίνει τι, ότι έρχονται ομογενείς και κατά δεύτερον ότι θέλουν την δροσιά τους, επειδή ζητάνε δροσιά και σου λέει κάτσε να καθίσουμε στα πλατάνια από κάτω. Έτσι ακριβώς. Και μαζεύονται. Τα ξαδέρφια, το σόι, βγαίνουν στην πλατεία και γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται το καλοκαίρι. Οπότε μαζεύει πολύ κόσμο. Ναι. Μάλιστα, ωραίο αυτό. Για πες μου τώρα, στο χωριό, άμα έρθει κάποιος, τι θα του δείξουμε. Να μου πεις και εσύ έτσι τη γνώμη σου. Και δείξουμε. Να σου πω καλύτερα, γιατί εσύ συναναστρέφεσαι με πολύ κόσμο ναι. Και ίσως η ερώτηση να ήταν διαφορετική. Θα σου κάνω άλλη ερώτηση. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Εσύ που συναστρέφεσαι με κόσμο και τουρίστες. Κατά πολύ, περισσότερο ναι. Από όλους θα έλεγα. Ναι, για πες μου τι γνώμη έχουν, ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλην. Που λένε, που αναφέρουν. Εδώ για το χωριό του. Για το χωριό σου, ναι. Εντάξει, εδώ το χωριό του δικό μας έχει αρχαία, έχει το μοναστήρι, έχει πράγματα που μπορεί να δει και να βγει να έρθει κάποιος ξένος και να δει. Ναι. Ωραία. Το μείον αυτού του χωριού είναι ότι δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν ξενώνες. Έχει φτιάξει και σουβλάκια και είχα ακούσει. Σουβλάκια φτιάχνουμε και πίτσες φτιάχνουμε. Είχα ακούσει κάτι σουβλάκια καταπληκτικά. Έτσι. Θα φάμε και εμείς σε λιγάκι, μας έχουν σπάσει τη μύτη. Έχει κάνει ωραία σουβλάκια και αυτό θα κρατήσει και τον κόσμο. Θα λέει: έρχομαι σε ένα χωριό και τρώω κάτι ποιοτικό, ρε παιδιά. Όχι, έρχομαι σε ένα χωριό και τρώω βρώμικο κρέας, γιατί έχω ακούσει και τέτοια. Όχι για την Εστάνη, για άλλα μέρη. Εδώ πέρα μόνο καλά ακούω για την ώρα. Έτσι, εμείς λέμε και τα καλά και τα κακά. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχετε ωραίο φαΐ, καθαρό φαΐ, δικά σας προϊόντα, πατάτες και αυτά από ό,τι ξέρω, τυριά. Οπότε είναι φυσικό και να προσελκύετε και να ευχαριστείτε και επισκέπτες. Να σε αφήσω. Hey. Θα περιμένουμε τα σουβλάκια μας και εμείς γιατί πεινάσαμε, γι' αυτό μας βλέπετε έτσι κουρασμένοι. Έχουν πεινάσει τώρα, πια ήρθε η ώρα. Θα φάμε αυτά τα υπέροχα σουβλάκια και να έρθετε και εσείς εδώ πέρα στο καφέ Παύλα Ταβερνίο, θα το λέγαμε, του Νίκου και του Τάσου. Και του Τάσου. Του Τάσου και του Νίκου. Το ίδιο είναι, είσαστε αδέρφια. Ίδιο αίμα. Να έρθετε εδώ πέρα να φάτε, να δοκιμάσετε τους μεζέδες εδώ κάτω από τον πλάτανο, θα πάθετε πλάκα. Θα καθίσετε κάτω από τον πλάτανο και θα φάτε μεζέδες. Και όχι μόνο μεζέδες και φαγητά. Θα δείτε τι σημαίνει να στάνει. Δροσιά. Δροσιά και μια περίγραπτη ηρεμία. Αυτό που θέλετε. Χριστός Ανέστη, καλώς ορίσαστε στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Γοργοεπικόου Νεστάνης. Όντως είναι μια ιστορική μονή, χάνεται η ιστορία της στο πέρασμα των αιώνων. Η ιστορία περίπου λέει ότι το μοναστήρι είναι γύρω του 1060, 70 με 80, εκεί το χρονολογούνε. Και Σταυροπυριακό μοναστήρι, λένε ότι είναι, η παράδοση τα λέει όλα αυτά, ότι είναι του Αλεξίου του Κομνηνού και ότι είναι Σταυροπύγιο μοναστήρι. Σταυροπύγιο σημαίνει το να ο Οικουμενικός Πατριάρχης εδώριζε κάποιο σταυρό, έδινε κάποιο σταυρό στα μοναστήρια, το οποίο το σταυρό αυτό το βάζανε στα θεμέλια της Ιεράς Μονής. Και έτσι άνοικε το μοναστήρι παλαιότερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όντως είναι ένα μοναστήρι το οποίο, λόγω ότι έχουν περάσει τόσοι αιώνες, κάπου μπερδεύεται και η ιστορία. Και ακούμε πολλές παραδόσεις και πολλές ιστορίες και πολλά τέτοια. Το θέμα είναι ότι όντως εδώ το μοναστήρι έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αγώνα του 1821 της Επανάστασης. Ήταν, λέει εδώ πέρα, οι φούρνοι, οι οποίοι φούρνοι φτιάχνανε ψωμιά και τα μοιράζανε στους ανθρώπους που ήταν στα βουνά και είχαν επαναστατήσει εναντίον του τουρκικού ζυγού, στους κλέφτες και αρματολούς και δώσαν έτσι μεγάλη έμφαση στον αγώνα. Ο δε, λέει, Γρηγόριος, το 1822 ηγούμενος τότε της Ιεράς Μονής, ταμπουρώθηκε μέσα εδώ με τους πατέρες της Μονής και με
παλικάρια από την Εστάνη να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ. Και όντως το κατάφερε ο ιερομόναχος, ο ηγούμενος ο Γρηγόριος, αλλά η ιστορία λέει ότι το μοναστήρι κάηκε, το έκαψε ο Ιμπραήμ, όχι την εκκλησία όμως, τα κελιά και όλα αυτά τα οποία είναι μεταγενέστερα τα κελιά. Το πιο παλαιό οίκημα, κτίριο, εδώ είναι ο Ιερός Ναός. Βέβαια τόσοι αιώνες έχουν περάσει, λογικό είναι να έχουν μαυρίσει, βέβαια είναι καθαρισμένες οι αγιογραφίες, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό το που να μας βγάλει όλο την απεικόνηση της εικόνος σωστή. Λοιπόν, εδώ είναι η εφαίστειος εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η παράδοση λέει ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και όπως μας έχει πει και η γερόντισσα εδώ πέρα, η εικόνα ήταν στο κάτω εκεί που λέμε που παρκάρουν τα λεωφορεία. Εδώ ήταν και την πηγαίναν την εικόνα να την κάνουν σε πιο βατό σημείο και δυστυχώς χανόταν η Παναγία, ξαναρχόταν στο ίδιο σημείο. Έγινε αυτό τρεις φορές λένε και αποφασίστηκε να γίνει εδώ το μοναστήρι. Αυτή η εικόνα είναι που ο κόσμος εναποθέτει κάθε ελπίδα, κάθε στενοχώρια και σαν πνευματικός που είμαι μου λένε ότι όντως βρίσκουν μεγάλη παρηγοριά εδώ στην Παναγία μας και γι' αυτό και την αγαπούνε. Και όπως σας είπα, την αγαπάει όλο το χωριό και όλοι οι μετανάστες μας και το μυαλό τους είναι πάντοτε πότε θα γυρίσουν στο χωριό για να προσκυνήσουν την Παναγία, να πάρουν δύναμη, να συνεχίσουν τον αγώνα τους εκεί στην Ξενιτιά. Ο πειρασμός εκεί θα μας πειράξει, στο νου. Εκεί θα μας φέρει κάθε στενοχώρια, εκεί θα μας φέρει κάθε απελπισία, εκεί θα κοιτάξει να μας διαλύσει και δυστυχώς το καταφέρνει. Το θέμα είναι, αδελφοί μου, ένα είναι πράγμα το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι η ελπίδα μας, η πίστη μας, η ελπίδα μας απέναντι στο Θεό. Μόνο εκεί μπορούμε να αναποθέσουμε κάθε στενοχώρια μας, κάθε δοκιμασία μας και από εκεί, σας μιλάω ειλικρινά, θα βρούμε παρηγοριά. Η πίστη η δική μας, προσέχτε το αυτό, δεν είναι θρησκεία. Είναι αποκάλυψη. Είναι αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον άνθρωπο. Και ένα πράγμα μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό. Το Θεό δεν μπορούμε να τον πιάσουμε. Το Θεό δεν είναι λογικός ούτε παράλογος. Είναι υπέρλογος. Είναι πάνω από τη λογική του ανθρώπου. Για να νιώσουμε το Θεό, να τον καταλάβουμε, ένα πρέπει, αδελφοί μου, μία αρετή πρέπει να εξασκήσουμε. Την αρετή της ταπεινώσεως. Όταν ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και καταλάβουμε ο Θεός δεν παραξηγείται. Ο Θεός δηλαδή και να του πούμε «Θεέ, δεν σε πιστεύω, βόηθα με να σε πιστέψω, βόηθα με να σε καταλάβω», ο Θεός θα το κάνει. Αρκεί να αγωνιστούμε και ξέρετε ποιος είναι ο αγώνας που μπορούμε να του πούμε σαν θεμέλιο. Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, της ισχύως, της διανοίας σου και των πλησίων σου όπως τον εαυτό. Βλέπετε ο Θεός βάζει Θεό και άνθρωπο στην ίδια σειρά. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό αδελφοί μου. Να κοιτάξουμε, να τα πάμε καλά με τον συνανθρωπό μας, να κοιτάξουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να κοιτάξουμε τα λάθη μας τα καθημερινά, τον εγωισμό μας που είναι η μεγαλύτερη αιτία και όταν προσπαθήσουμε να πολεμήσουμε τον εγωισμό μας, δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο, θέλει φοβερόν αγώνα και πούμε του Θεού «Θεέ, θέλω να σε πιστέψω, θέλω να σε καταλάβω», μόνο τότε ο Θεός θα αποκαλυπτεί σε μας, όχι εμείς να τον ανακαλύψουμε. Αυτό είναι το φοβερό λάθος. Το ίδιο μπορούμε να απευθυνθούμε και στην Παναγία μας, να σκύψουμε ταπεινά στην Άγια Μορφή της και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και την παρηγοριά και την ελπίδα και όλα θα τα κερδίσουμε. Να είστε δυνατοί, να ευχαριστήσω πρώτα τους μετανάστες μας, αλλά να ευχαριστήσω και τους ντόπιους εδώ πέρα που αγαπάνε το μοναστήρι και τους αγαπάμε και εμείς και να σας ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου, Χριστός Ανέστη και καλή δύναμη και καλή ψυχική και σωματική υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι άρωμα. Είδες η φύση τι ωραία αρώματα σου προσφέρει. Αυτά τα λουλουδάκια τα κόψαμε καθώς ανεβαίναμε εδώ. Στη Μονή Γοργοπίκου,
Είναι, εντάξει, τώρα είναι μορφές αυτά, είναι για να ηρεμεί και να χαλαρώνει λίγο το μυαλό μας. Όπως βλέπετε πίσω μου είναι η Νεστάνη. Ο λόγος που ήρθαμε να κλείσουμε εδώ την εκπομπή είναι γιατί έχει αυτή την απίστευτη θέα, αυτό το μπαλκόνι που σας έλεγα συνέχεια από τη Μονή Γοργοεπίκοβ. Γι' αυτό ήρθαμε λοιπόν να κλείσουμε εδώ την εκπομπή. Είδαμε λοιπόν, για να συνοψίζουμε κιόλας, για να συνοψίσουμε, είδαμε στο πρώτο μέρος την προηγούμενη Κυριακή όλη την Νεστάνη μέσα. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με όσο πιο πολύ κόσμο μπορούσαμε. Πιστεύω τα καταφέραμε, δείξαμε πάρα πολλά μέρη εκεί στην Νεστάνη, μάθαμε πολλά πράγματα, αλλά και στο δεύτερο μέρος σήμερα είδατε ότι ξεναγηθήκαμε πάλι μέσα στην Νεστάνη, μιλήσαμε κι άλλο με τον πρόεδρο, μας είπε και την ιστορία της Νεστάνης και πάνω απ' όλα μάθαμε όλη την ιστορία της Μονής Γοργοεπίκοου, εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Το είχαμε κάνει και στο πρώτο μέρος, αλλά δεν ξέραμε πολλές λεπτομέρειες. Αυτή τη φορά όμως μπήκαμε μέσα στη Μονή, βρήκαμε και τον ηγούμενο και μάθαμε πάρα πολλά γι' αυτό εδώ πέρα τον τόπο. Ξέχωρα βέβαια από τη Μονή που είδατε ότι είναι μια υπέροχη Μονή και πρέπει να την επισκεφτείτε γιατί είναι πραγματικά είναι στο Θεό, είναι στα σύννεφα. Το είδατε και μόνοι σας, κοιτάξτε εδώ πέρα που είμαστε. Μην ξεχνάτε ότι και η γιορτή ακόμα του Αγίου Γεωργίου που παρακολουθήσατε, είδατε δεν ήταν μια απλή γιορτή, ένα πανηγύρι που λέμε, ήταν μια ιεροτελεστία. Καθώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο και περισσότεροι ξεκινάνε από το βράχο του Γουλά πάνω, αυτό που βλέπετε, ξεκινάνε από το βράχο του Γουλά και κατεβαίνουν με τα πόδια περίπου μισή ώρα και κάτι μέχρι τη Μονή Γοργοεπίκοου και μετά συνεχίζουν, αφού χορέψουν λιγάκι εδώ πέρα, συνεχίσαν κάτω στην πλατεία όπως είδατε και χορέψανε. Και άμα παρατηρήσατε, τα τραγούδια που είχαν, που λέγανε, δεν ήταν τραγούδια ακριβώς, ήταν ποιητικά λόγια. Δεν υπήρχε μουσική, ήταν μόνο τα λόγια που μιλάγανε για την αγάπη και τον έρωτα. Και πώς να μην μιλάς για την αγάπη και τον έρωτα σε αυτόν εδώ τον τόπο, στον Όστο, εδώ πέρα, είπαμε, Νεστάνη Όστος. Έτσι λοιπόν, όπως οι ομογενείς αγαπάνε αυτόν τον τόπο και οι ντόπιοι αγαπάνε αυτόν τον τόπο, ακόμα και η ίδια φύση και ο Θεός αγαπάει αυτόν τον τόπο, είναι φυσικό να είναι και ο τόπος της αγάπης και του έρωτα. Σας αφήνω εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο. Θυμηθείτε ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος και το ότι έχει τη Μονή είναι δύο φορές ευλογημένος τόπος. Και να ξέρετε και κάτι, η ζωή στο χωριό αυτή είναι. Είμαστε πιο κοντά στο Θεό. Άλλο μες στην πόλη, άλλο στο χωριό. Πας στο χωριό και πραγματικά εκεί νιώθεις την κατάνοιξη και λες, είμαι κοντά στο Θεό. Γιατί έτσι είναι η ζωή στο χωριό.